Ναι, νομίζω εδώ πέρα καταρχήν ανοίγει ένας δέδαλος δικαστικός, διότι ξέρετε ότι υπάρχουν νόμες συνταγματολόγων που θεωρούν τέτοιες ρυθμίσεις αντισυνταγματικές. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι εφαρμοστές. Το αν δημιουργούν ένα αίσθημα δικαίου στην κοινωνία είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα και το έχουμε δει και σε άλλες πτυχές. Η κυβέρνηση όμως σε κάθε περίπτωση πέφτει θύμα μιας αντίληψης η οποία έχει αποδειχθεί καταστροφική σε άλλες χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε. Είχατε λίγο πριν τον κύριο Τσακλόγλου, με τον οποίο είχα την ευκαιρία και στη Βουλή να έχουμε διάλογο, αλλά και τον γνωρίζω προσωπικά από την επιστημονική του πορεία. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει βάλει το ασφαλιστικό σύστημα σε ένα δρόμο ο οποίος, αν συνεχιστεί, είναι χωρίς γυρισμό προς την κατάρρευση, ο οποίος απλώς αναμένει τη μία κρίση μετά την άλλη. Είναι ο δρόμος Γιατί της το ιδιωτικοποίησης, λέτε αυτό? Θα σας πω. Είναι ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης και της εφαρμογής του μοντέλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο οικοδομήθηκε στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90. Το σύστημα των τριών πυλώνων για την ιδιωτική ασφάλιση, την επικουρική και βεβαίως την κύρια, η οποία παίζει ένα βασικό ρόλο. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, όπου ιδιωτικοποιήθηκε και επί της ουσίας το ασφαλιστικό σύστημα, είχαμε αλλεπάλληλες κρίσεις και αλλεπάλληλες αποδείξεις ότι τέτοιου τύπου ρυθμίσεις, όπου ορίζουν μόνο τις εισφορές και δεν ορίζουν τα ωφελήματα, κατέληξαν σε καταστάσεις του να έχουμε ουρές για να σπάνε το κουμπαρά τους οι ασφαλισμένοι κάθε φορά που έρχονταν μια κρίση. Εάν είχαμε το σύστημα αυτό και έρχονταν η κρίση του κορονοϊού, για παράδειγμα, θα οδηγούμασταν σε τέτοιες καταστάσεις όπως έγινε και στη Χιλή. Θυμάμαι, ήμασταν στη Βουλή με τον κύριο Τσακλόγλου το 2021, όπου έφερναν τη ρύθμιση για την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων και τις ίδιες μέρες, λίγες μέρες πριν, είχε ακριβώς γιγαντωθεί μία τρίτη ή τέταρτη ήταν στη σειρά κρίση στην Λατινική Αμερική, όπου από τα 30 δις που είχαν πάρει από τον κουμπαρά τους οι ασφαλισμένοι μέχρι τότε, φτάνανε με τη νέα κρίση στα 50. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι το ασφαλιστικό σύστημα το οποίο λειτουργήσε επί των ημερών σας ήταν επιτυχημένο? Και σας ρωτώ, γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλά πειρά. Θα μου πείτε ότι ήταν κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες. Αλλά οι πολιτικές εφαρμόζονται ανεξαρτήτως συνθήκων. Τα θεμελιακά χαρακτηριστικά δεν τα έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή την ενοποίηση των ταμείων, που ήταν η βασική η ουσία της μεταρρύθμισης, δεν άλλαξε. Είναι προφανές ότι υπήρχαν ρυθμίσεις οι οποίες κομμάτια της κοινωνίας και ειδικά κομμάτια της μεσαίας τάξης τα δυσκολέψανε. Και αυτό το έχουμε αναγνωρίσει δημοσίως. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι είναι και κομμάτι της στρατηγικής της νέας μας ηγεσίας να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με κομμάτια της παραγωγικής Ελλάδας, τα οποία αντικειμενικά πληγώθηκαν από πτυχές πολιτικών που μας επευλήθησαν κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Εννοείται τη μεσαία Αυτή τη τάξη, στιγμή, αυτό βεβαίως, που λέμε μεσαία τάξη. Βεβαίως, τους αυτοαπασχολούμενους, τη μεσαία τάξη κτλ. Τώρα, προσέξτε, από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια στρατηγική η οποία κάνει την κοινωνική ασφάλιση να μην είναι ούτε κοινωνική ούτε ασφάλιση. Τι θέλω να πω? Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης έχουν δύο θεμελιακά χαρακτηριστικά: την ενδογενειακή και τη διαγενειακή αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση μας πάει σε ένα σύστημα που λέει ο καθένας μόνος του. Από το όλοι μαζί πιο δυνατοί, που είναι το σύνθημα και η ουσία ενός συστήματος καθολικής ασφάλισης που έχει και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αλλά και την αλληλεγγύη εντός των γενεών, πάμε σε ένα σύστημα όπου ο καθένας θα κοιτάει τον κουμπαρά του και θα εύχεται να έχει στο τέλος του εργασιακού του βίου μία απόδοση 6%, όπως υπόσχονταν όταν φέρανε το σχετικό νομοσχέδιο, τα πράγματα που δεν έχει επισυμβεί, δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ και πουθενά. Άρα είναι ένας δρόμος από τον οποίο πρέπει να αποκλίνουμε και κυρίως το βλέπω με πολύ μεγάλη περίσκεψη, είδα τον κύριο Τσακλόγλου τώρα, να επικαλείται το δημογραφικό. Στα ασφαλιστικά συστήματα, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους, κυρία Πετούρη, ο ασφαλισμένος διεκδικεί κομμάτι από το μελλοντικό προϊόν. Αν το μελλοντικό προϊόν μπαίνει σε κίνδυνο απομείωσης λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, δεν έχει καμία σημασία αν είναι ιδιωτικό ή αν είναι δημόσιο και αναδιανεμητικό το σύστημα. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και το είπε βεβαίως ο κύριος Τσακλόγλου, αλλά δεσμεύεται, ενώ η επιστημονική του επάρκεια τον οδήγησε να πει ότι χρειαζόμαστε μετανάστευση οργανωμένη,
τα πολιτικά όρια της κυβέρνησης που υπηρετεί δεν τον άφησαν να μιλήσει έξω από τα δόντια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, και θα προγραμματίσουμε μία εκπομπή, κύριε Παπά, όπου θα είστε μαζί με τον κύριο Τσακλόγλου και θα συζητήσουμε το θέμα του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο γνωρίζετε καλά. Εγώ θέλω να πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με ένα νέο πρόεδρο ήθιστε να είναι πανηγυρική. Εδώ όμως είδαμε στην εισήγηση του Προέδρου να υπάρχουν 16 λευκά. Ανάμεσα σε αυτά ήταν τα λευκά και της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη και της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου. Δύο στελεχών κορυφαίων που έχουν και μια ευρύτερη αποδοχή και που δεν στάθηκαν απέναντι στον κύριο Κασελάκη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς μεταφράζεται αυτό όταν έρχεται και σε συνέχεια του κλίματος την προεκλογική περίοδο, που δεν ήταν ανέφελη. Όχι, δεν ήταν ανέφελη και δυστυχώς δεν είναι ανέφελες και οι πρώτες μέρες μετά την εκλογή. Έχουν υπάρξει δημόσιες τοποθετήσεις οι οποίες είναι αχρίαστες, δεν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή έχει υπάρξει μια μαζική συμμετοχή στη διαδικασία. Καλά θα κάνουν να το καταλάβουν όλοι αυτό και βεβαίως να μην μπλέκουμε τα πράγματα, διότι όπως και εσείς εύστοχα με την ερώτησή σας το υπογραμμίσατε, η Κατερίνα Ινωτοπούλου και η Όλγα Γεροβασίλη κάθε άλλο παρά αποκλίνουν απορία από τη δημοκρατική μας διαδικασία και τη στήριξη της ηγεσίας μας ακολουθούν. Θα πρέπει βεβαίως σε κάθε περίπτωση να εξαντλείται και η δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη και θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι η αξιοποίηση όλων των στελεχών αποτέλεσε μεταξύ άλλων πολλών και δέσμευση στην κοινή δήλωση που κάναμε με τον Στέφανο τον Κασελάκη όταν μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου ανακοίνωσα τη στήριξή μου στην υποψηφιότητά του. Είχαμε πει ότι μεταξύ άλλων θα γίνει και η προσπάθεια και θα υλοποιηθεί αυτό που λέμε αξιοποίηση όλων των στελεχών. Βεβαίως έχουν υπάρξει κάποιες αριθμίες, τις οποίες παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Στέφανος και καλό είναι να μην επαναλαμβάνονται όπως στην περίπτωση του Αλέκου του Φλαμπουράρη, ο οποίος είναι ένα ιστορικό στέλεχος και θα έπρεπε και εκεί νομίζω ο χειρισμός να είναι πιο προσεκτικός. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως. Έχουν υπάρξει και άλλες αριθμίες για τις οποίες ετέθη το θέμα από δύο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας στον νέο πρόεδρο σε ό,τι αφορά τον τρόπο που απομακρύνθηκαν οι κορυφαία στελέχη. Εντάξει, αυτό που λέτε έχει μια βάση και σας είπα το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Στέφανος ο Κασελάκης, όμως να μην πάμε και στο άλλο άκρο, να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα που να λέμε ότι δεν έχει το δικαίωμα μια νεοεκλεγής ηγεσία και μάλιστα με τόσο ισχυρή εντολή να κάνει επιλογές προσώπων για τις θέσεις κλειδιά που πιστεύει ότι είναι οι πιο λειτουργικές. Δεν θεωρώ ότι θα πορευτούμε με κληρονομημένη ΕΣΑΗ δεν θέλω να πω έτσι καμία βαριά έκφραση, αλλά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα συμβάλλουν στην καινούργια μας πορεία και επειδή αύριο έχουμε και τις δημοτικές εκλογές, έχει ήδη φανεί μια διάθεση και μια έτσι δημόσια παρουσία όλων των στελεχών. Δεν πρέπει να μιλάμε για τις δημοτικές εκλογές, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα παραμονή. Ναι, των εκλογών. Σωστό, καταλαβαίνω ότι θέλετε δίκιο. Να πείτε. Καταλαβαίνω το συνδέω με τα εσωκομματικά μας. Το συνδέω, δεν έκανα ονομαστικές αναφορές, αλλά είπα ότι έχει φανεί και όλη την προηγούμενη εβδομάδα η στήριξη όλου του φάσματος των απόψεων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό μας προς τις συλλογικές μας επιλογές. Μία μεγάλη συζήτηση άνοιξε στην την προεκλογική περίοδο και με έναν έμεσο τρόπο ετέθη στα παράπονα των βουλευτών και στην σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας σε ό,τι αφορά για το αν υπονομεύτηκε ή δεν υπονομεύτηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και στο αν τα πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται είναι εκείνα που έκαναν τις καταγγελίες και οι καταγγελίες αυτές λειτουργήσαν εις βάρος άλλων υποψηφίων. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Θεωρώ ότι είχαμε μια σαφή πολιτική διαφωνία, μια διαφωνία η οποία αποτυπώθηκε και στο προηγούμενο συνεδριό μας της άνοιξης του 2022. Πορευτήκαμε με αυτή τη διαφωνία, πορευτήκαμε ενωμένοι με αυτή τη διαφωνία. Καταγράψαμε ένα δύσκολο αποτέλεσμα. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να έχουμε μια πολύ παραγωγική πορεία. Και βεβαίως δεν είναι αυτονόητο
θα πρέπει να πέσουν έτσι κι αλλιώς οι τόνοι, θα πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη πορεία, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη και να υλοποιήσουμε αυτό που έχει ήδη αρχίσει και υλοποιείται, η απεύθυνσή μας στον κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, η αποκατάσταση των σχέσεών μας με τη μεσαία τάξη και θέλω να πάμε σε αυτό, γιατί είναι θέμα πολιτικής. Μία ερώτηση μόνο για τα πρόσωπα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ. Η αξιοποίηση του κυρίου Πολάκη σε συντονιστικό ρόλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε αρκετούς βουλευτές δεν άρεσε, ενώ σε κάποιους άλλους άρεσε, για να μην τον αδικήσω τον κύριο Πολάκη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι κάποιοι δεν θα δεχτούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης εξαιτίας αυτού. Αυτό δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται μια τέτοια επιλογή στις ανάγκες των καιρών. Το δεύτερο που έχω να σας πω για αυτή την επιλογή είναι ότι πάρα πολλοί από εμάς έχουμε κληθεί να παίξουμε διαφορετικούς ρόλους. Ειδικά όσοι έχουμε ηγετική ευθύνη με την επιλογή των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κληθεί από πολλά πόστα να υπηρετήσουμε την κοινή μας υπόθεση. Και διαφορετικά πόστα, ξέρετε κυρία Πετούρη, έχουν και διαφορετικά προαπαιτούμενα στο πώς εμείς πολιτευόμαστε, τοποθετούμαστε, πώς οργανώνουμε τη σκέψη μας, τη δράση μας και την δημόσια παρουσία μας. Και νομίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένας τέλεχος που έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αξιώσεις του καινούργιου πόστου. Βεβαίως. Λοιπόν, πείτε μου αν θεωρείτε ότι είναι διασφαλισμένη η ενότητα του κόμματος εν ώψη του συνεδρίου, το οποίο μάλλον θα καθυστερήσει λίγο από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του νέου Προέδρου. Και πραγματικά, εσείς τι περιμένετε? Έχετε δουλέψει για το ΣΥΡΙΖΑ, είστε από τα ηγετικά του στελέχη, έχετε δώσει τη ζωή σας. Τι περιμένετε με τη νέα ηγεσία αυτή τη στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Και ο Στέφανος, ο Κασελάκης και όλοι μας δεσμευόμαστε από τις συλλογικές μας αποφάσεις και βεβαίως κάτι τις παραπάνω όσοι ήμασταν και υποψήφοι για την Προεδρία από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Άρα δεν περιμένω τίποτα λιγότερο και από όλους μας και βέβαια πρώτα απ' όλα και από τον ίδιο τον Πρόεδρο, τον Στέφανο τον Κασελάκη, από το να υπηρετήσουμε αυτή τη διακηρυγμένη πολιτική η οποία, όπως έχω πει και στο προηγούμενο διάστημα, βάλτωσε, σταμάτησε, φρέναρε από το 19 και μετά. Έχουμε όλες τις δυνατότητες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι μπορεί να εγγυηθεί όχι τον ολόπλευρο εξυγχρονισμό, αλλά αλλεπάλληλες και ολόπλευρες κρίσεις στη χώρα μας και στην κοινωνία και στην οικονομία και στο περιβάλλον και στους θεσμούς. Και εμείς δεν έχουμε παρά να ανταποκριθούμε στο ιστορικό μας χρέος. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα κερδίσουμε από τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρέπει να ανοιχτούμε, πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το παρελθόν, να υπερασπιστούμε τη χώρα και την πατρίδα και τα εθνικά της δίκαια και να είμαστε αποφασιστικοί σε σχέση με την αντιπολίτευση την οποία ασκούμε. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και κάτω από αυτές τις συνθήκες και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αυτή τη φορά στο στούντιο. Εντάξει, το ελπίζω κι εγώ.